Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο TikTok. Μετά το βίντεο που θα σας πω στο προφίλ σε ποιο θα ανέβει. Αυτή τη φορά θα κάνουμε μια παιδική μπλούζα πανεύκολη με την πλέξη Regan. Είναι μια τεχνική πάρα πολύ εύκολη, ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω και είναι η καλύτερη τεχνική για να μάθετε να πλέχετε μπλούζες οι οποίες δεν χρειάζεται κόψιμο. Θα φτιάξουμε για ένα αγοράκι, το σχέδιο είναι ακριβώς εδώ. Δεν πολύ φαίνεται με το χρώμα που έχω επιλέξει, γιατί αυτό είναι δείγμα. Θα πάμε μαζί να το κάνουμε σιγά σιγά. Φυσικά εμείς θα κάνουμε ένα μικρό δείγμα, από κάτω θα σας έχω στο βίντεο όλα τα μεγέθη για όποια θέλει να το φτιάξει. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Να ξέρετε ότι στα κανάλια μου και τα τέσσερα κορίτσα, όσες είσαστε μέσα στο TikTok αυτή τη στιγμή, και γενικά έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα, που σημαίνει ότι σχέδιο φτιάξετε από τα δικά μου κανάλια, υποχρεούστε να δώσετε το όνομά μου και το βίντεο. Πάμε να το αρχίσουμε. Όπως σας είπα κάτω στις πληροφορίες του βίντεο, όταν θα ανέβει στο YouTube θα σας δώσω και τα μεγέθη. Θα πάρω την κλωστή μου, θα κάνω έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω κόμπο. Να ξέρετε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε για παιδάκια μπλούζες ή οτιδήποτε, χρησιμοποιούμε παιδικό νήμα ή για παιδιά. Πάμε να αρχίσουμε. Εγώ για το δείγμα μου θα χρειαστεί να κάνω 26 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Απορρίπτω και γι' αυτό έκανα και τις παραπάνω. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω στην διπλανή αλυσίδα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή και στην τέταρτη θα περάσω στην διπλανή αλυσίδα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή και στην τέταρτη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ που έκανα το ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω στην διπλανή αλυσίδα, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες μου δύο. Θα πάρω κλωστή στη διπλανή μου αλυσίδα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Εντάξει, Γιούλη μου, εμένα μου κόπηκε χτες δύο φορές και δεν είχαμε και γι' αυτό εχτές και προχτές, και ήταν ο λόγος που δεν έκανα τις δύο μέρες μάθημα εδώ στο TikTok. Έχω ανεβάσει όμως σχέδιο στο κανάλι, το μεγάλο 2-4. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα περάσω δίπλα και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Συγκεκριμένα θα έχω συνολικά, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα περάσω δίπλα και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Συγκεκριμένα θα έχω συνολικά, θα κάνω ένα ποδαράκι στη διπλανή μου αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, στην επόμενη θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Και θα πάω και στην τέταρτη εδώ αλυσίδα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο εδώ που έκανα το ποδαράκι, ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, δίπλα εδώ, ένα ποδαράκι και εκεί. Άρα, τελειώσαμε τη σειρά μας. Τι θα κάνω, θα γυρίσω το πλεχτό μου και θυμάστε προχθές που κάναμε, καλησπέρα Χρυσούλα μου, την πλέξη
ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά σε λάστιχο. Αυτό θα κάνουμε τώρα στα 4 πρώτα ποδαράκια, που σημαίνει ότι θα βάλω, δεν πάω να κάνω αλυσίδα για να κάνω το πρώτο αλυσίδα, δεν το θέλω. Και ο λόγος είναι ότι θα πάω από πίσω από το ποδαράκι, θα βγω, θα πάρω κλειστή, θα το περάσω από κάτω, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Ένα λεπτό, έρχομαι. Και συνεχίζουμε. Έκλεισα τις δύο πρώτες μου θηλιές. Πάω να κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Για, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ. Από τα δεξιά, αριστερά, κάτω από το ποδαράκι το βελονάκι μου, βλέπετε. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω κάτω από το βελονάκι. Θα την τραβήξω να έρθει σχεδόν στο ίδιο ύψος με τις δύο αλυσίδες που έκανα, θα πάρω κλειστή. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και θα πάρω κλειστή τις άλλες δύο. Πάμε να το ξανακάνουμε. Θα πάρω κλειστή από τη μία μεριά στα δεξιά, από πάνω το ποδαράκι, να βγει απέναντι. Θα πάρω την κλειστή μου, θα την περάσω από κάτω, θα τραβήξω επάνω, θα πάρω κλειστή. Θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή, θα πάω να το κάνω και στο τελευταίο. Το ίδιο. Τώρα, επειδή θέλω να κάνω αύξηση, θα πάρω κλειστή και θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή και θα μπω πάλι εδώ στην τρυπίτσα. Στην ουσία οι τρυπίτσες είναι οι θηλιές μας, εδώ που είναι το βέ μας. Θα μπω μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Και τώρα, πάμε να κάνουμε φουσκωτό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ ανάμεσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα μπω ξανά στο ίδιο σημείο, θα πάρω κλωστή τώρα, θα την περάσω από κάτω, θα πάρω κλωστή και κλείσω όλες μαζί. Συνεχίζω, παίρνω κλωστή και πάω ακριβώς δίπλα. Ένα λεπτό, κορίτσα, γιατί έκανα ένα λάθος και τώρα το είδα. Όχι, δεν είχα κάνει λάθος. Νόμιζα ότι έκανα λάθος. Συγγνώμη. Το κάνω λίγο στα γρήγορα. Θα μπω μέσα, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλειστώ τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή δίπλα εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή και θα μπούμε εδώ, είπαμε, στην τρυπίτσα και θα κάνουμε παφ. Ένα και άλλη μία δύο. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλειστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή στο διπλανό ποδαράκι εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλειστή μου. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή, εδώ μέσα στη τρυπίτσα, πάω να κάνουμε πάλι την πλέξη παφ. Δύο φορές. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Άρα έκανα το ανάγλυφο. Το φουσκωτό ποδαράκι αυτή τη φορά. Θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε.
παίρνω κλωστή, εδώ πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και συνεχίζω να παίρνω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στη τσά και θα πάω να κάνω πάλι δύο φορές την πλέξη. Παφ, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω όλες μαζί και όλο αυτό είναι φουσκωτό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα πάμε στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνουμε πάλι παφ δύο φορές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ στο ποδαράκι και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Στη συνέχεια θα πάρω κλειστή, θα μπω εδώ πάλι μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και πάμε να ξανακάνουμε την πλέξη παφ. Θα πάρω κλειστή, θα πέρασω εδώ δίπλα. Αυτό που τη βλέπετε θα το κάνω μέχρι να φτάσω εδώ που είναι η τρυπίτσα. Στην ουσία είναι το βέ μου. Δηλαδή δύο φορές θα θυμάστε ότι θα πατάτε πάνω στα δύο ποδαράκια, ένα στο καθένα και μετά θα παίρνετε κλωστή στο βελονάκι και θα μπαίνετε εδώ μέσα στην τρυπίτσα. Με το ράμφος θα ξαναπαίρνετε την κλωστή, θα την τραβάτε να την περάσετε μέσα από την τρυπίτσα. Θα πάρετε κλωστή το ίδιο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή, θα πέρασω δίπλα. Δύο. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα. Μία και άλλη μία, δύο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ στο βέ μου και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή στην επόμενη, το ίδιο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα και θα κάνω παφ. Στην ουσία αυτό είναι γεμιστό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, το ίδιο. Δίπλα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή ξανά το ίδιο σημείο. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλειστή, θα πω εδώ που έχω το βέ μου, στην ουσία στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα, πάμε να κάνουμε την πλέξη την οποία μάθανε με προχθές. Ένα μάθημα πριν δεν κάνουν, να με δύο μέρες δεν έχουμε κάνει. Θα πάρω κλειστή, θα μπω από τη μία μεριά απέναντι, θα πάρω κλειστή, θα την περάσω κάτω και τώρα θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Παίρνω κλειστή, από τη μία μεριά απέναντι, παίρνω κλειστή, γυρνάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Παίρνω κλειστή, από τη μία μεριά απέναντι, τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο μου θηλιές και τις άλλες δύο. Παίρνω κλειστή και μπαίνω μέσα. Δεν πάω να πατήσω στο ποδαράκι επάνω, αυτή τη φορά δεν χρειάζεται. Θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Τελείωσα. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεχτό μας. Και θα μπω από τη μία μεριά απέναντι. Εδώ ακριβώς. Θα πάρω την κλειστή μου, την περάσω κάτω. Και τώρα θα πάρω κλειστή να κλείσω τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλειστή το ίδιο. Από τη μία μεριά, εδώ απέναντι. Θα μου πείτε τώρα γιατί κάνω την πλέξη λάστιχο σε αυτό το σημείο. Πρώτον, δεν πάμε να κάνουμε ζακέτα. Είναι η τεχνική Regan που κάνουμε τις ζακέτες. Είναι η ίδια τεχνική και για τις μπλούζες που φτιάχνουμε τώρα. Τους πόντους θα σας τους δώσω και τις αλυσίδες μέσα στο βίντεο. Κάτω όταν το ανεβάσω. Τώρα, έχουμε και λέμε, κάναμε τέσσερα. Εδώ πόσα έχω, 2, 4, 5. Άρα
θα πάρω κλωστή, το πέμπτο θα το πατήσω επάνω στο ποδαράκι. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ που έχω κάνει το ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι επάνω, στην κορφή θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή, εδώ που έκανα τα δύο ποδαράκια, στην κορφή τους θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Και που τη φτάσαμε επάνω εδώ στο ποδαράκι. Άρα θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, εδώ τι έχω, ποδαράκι. Άρα θα κάνουμε ποδαράκι. Βλέπετε? Θα πάρω κλωστή. Επάνω στο κάθε ποδαράκι θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, στο επόμενο θα κάνω πάλι ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ ανάμεσα στα δύο ποδαράκια και θα πάω να κάνω παφ. Μία, δύο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, δίπλα, το ίδιο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Συνεχίζω. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, θα βάλω το βελάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα. Πάλι θα κάνουμε παφ. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα. Πάλι. Δίπλα εδώ. Θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλειστή πάνω στο ποδαράκι. Δεν νομίζω να δυσκολεύεστε μέχρι τα τώρα, δεν είναι και κάτι δύσκολο. Θα πάρω κλειστή, θα πέρασω εδώ δίπλα και θα κάνω δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή μέσα ξανά. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί, θα πάρω κλωστή. Εδώ έχω ένα ποδαράκι, το βλέπετε? Θα πάω να πατήσω επάνω και να κάνω ένα ποδαράκι και το άλλο ποδαράκι θα το πάρω και θα μέσα εδώ στην τρυπίτσα. Συνεχίζουμε. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, εδώ υπάρχει ποδαράκι. Θα μπω και θα κάνω πάρω το ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα. Θα βάλω το βρενάκι μου, θα τραβήξω. Θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ πάλι ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ ανάμεσα στα δύο και θα κάνω πάλι την μπλέξη παφ. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Συνεχίζουμε. Παίρνω κλωστή εδώ. Που έχω το ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή ακριβώς εδώ, θα τραβήξω πάλι, θα πάρω κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα ξαναμπω μέσα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Κάνοντας παφ. Τώρα θα πάρω κλειστή επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή μέσα εδώ στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω πάλι με στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Και τώρα, θα πάρω κλωστή από τη μία μεριά, από τη δεξιά, από κάτω από το ποδαράκι για να βγω αριστερά.
Θα πάρω κλειστή από κάτω, θα την τραβήξω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή από τη μία μου μεριά, είπαμε από κάτω, απέναντι. Θα πάρω κλειστή, θα την περάσω από κάτω, επάνω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή, το ίδιο, από τη μία μεριά στην άλλη. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή ξανά, από τη μία. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου και τις άλλες δύο. Τώρα, γιατί δεν το κάνω, δεν πατάω πάνω. Γιατί απλούστατα θέλω να έχω την πλέξη λάστιχο ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο που θα μπει και το κουμπάκι για να κλείνει η μπλούζα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να κλείσει η μπλούζα. Γι' αυτό την έχω την πλέξη λάστιχο εδώ για να ξεχωρίζει από το κυρίως μπλουζάκι. Τώρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και από κάτω είπαμε, απέναντι, θα πάρω την κλειστή μου, θα την περάσω από κάτω. Και τώρα τι έχω, δύο θηλιές στο βελονάκι. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή από τη μία μεριά απέναντι εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Καλησπέρα σοφάκι, θα πάρω κλειστή από τη μία μεριά, από κάτω, απέναντι. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω, θα την περάσω από κάτω, από το ποδαράκι μου, την κλειστή μου, ώστε να πάρω κλειστή, να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή από κάτω, βλέπετε, από τα αριστερά, από την κάτω μεριά, ώστε να βγω απέναντι. Το ποδαράκι είναι πάνω στη θηλιά μου, εδώ, πάνω στο βελονάκι μου. Θα πάρω κλειστή, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Είπαμε, η πλέξη λάστιχο είναι σταθερή, δηλαδή τέσσερα έχω, τέσσερα θα έχω μέχρι το σημείο που θα σας πω εγώ. Τώρα, θα πάρω κλωστή και εδώ έχω δύο ποδαράκια. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω. Και τώρα, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Τώρα, θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω παφ. Μία, ξανά μέσα στην τρυπίτσα παίρνω την κλωστή μου από το ράμφος, την περνάω από κάτω, παίρνω κλωστή όλες μαζί. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Εδώ θα συνεχίσουμε το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Τώρα, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Τώρα, αυτό εδώ το V, βλέπετε που έχω τις δύο, αυτές εδώ θα μείνει σταθερό. Γιατί τη μία φορά θα έχω δύο και την άλλη φορά θα έχω τέσσερα στην από πάνω. Άρα τώρα θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Τώρα θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, εδώ. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή στο διπλανό, εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα. Παφ πάλι. Δύο φορές. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλειστή επάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνουμε παφ. Ένα, δύο, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλειστή εδώ πάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλειστή πάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Άρα, παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, έκανα μία, θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο, θα πάρω την κλωστή μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε? Συνεχίζουμε τώρα. Παίρνω κλωστή εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και εδώ ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω και θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω.
Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στη τρυπίτσα, θα κάνουμε πάλι παφ, ένα και ένα δύο, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Συνεχίζουμε, θα πάρω κλωστή εδώ ακριβώς επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα πάλι το ίδιο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί, θα πάρω κλωστή, εδώ ακριβώς και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή, εξακολουθώ με τον ίδιο τρόπο που έκανα εδώ, θα το φτάσω μέχρι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα μου. Δύο, θα πάρω κλειστή μέσα, θα στριπίσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή από μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Τώρα, θα μπω εδώ μέσα στριπίσω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε πώς είναι, ως την ώρα. Αν το διπλώσουμε. Συνεχίζουμε. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα πάλι, στο άλλο ποδαράκι, ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο ποδαράκι, θα πάω να κάνω παφ. Ένα, δύο, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί, θα πάρω κλωστή, θα πάω εδώ. Και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω παφ. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς εδώ, δίπλα. Ναι, από πάνω, όπως έδειξα και έκανα τη ζακέτα. Την προηγούμενη φορά την φούξια, όχι φούξια, προς το ροζ προς το μοβ περίπου. Απλά ο γιακάς θα τον δείξω μετά πώς θα γίνει και δεν μπαίνει όλο το σχέδιο αυτό εδώ που βλέπεις. Αυτό εδώ το σχέδιο κάποια στιγμή το σταματάμε. Γιατί δεν το θέλουμε να το κάνουμε, το κάνουμε μόνο για την αρχή. Θα πάρω κλωστή από μέσα. Αυτό μπορεί να γίνει και για κοριτσάκι μέσα, με τη διαφορά ότι μπορείς να βάλεις ένα απλικέ στη μέση, όπως την πέπα που κάναμε την προηγούμενη φορά ή ένα αρκουδάκι που έχω μέσα. Θα ενημερώνω συχνά την playlist με τα απλικέ και θα τη βάλω και κάτω από το βίντεο για όποια θέλει την playlist, να πάρεις ιδέα. Και θα φτιάξουμε και άλλα απλικέ στην playlist μέσα. Έκανα τώρα τα δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα εδώ στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές. Και τώρα θα πάρω κλωστή και θα κάνω μόνο ένα ανάγλυφο ποδαράκι. Γιατί θα κάνω μία-δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα φέρω ένα-δύο και θα πάω ακριβώς εδώ. Στο τελευταίο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Από ό,τι κατάλαβατε, εδώ έκανα κουμπότρυπα για να περάσει το κουμπί. Εσείς θα υπολογίσετε να μην είναι μεγάλο το κουμπάκι, δεν χρειάζεται μεγάλο. Ένα μικρό είναι αρκετό.
θα γυρίσω και... Σε 17 λεπτά. Θα μπω από τη μία μεριά απέναντι, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω από κάτω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες και θα κάνω και δύο αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω από τη μία μεριά απέναντι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω από κάτω, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Βλέπετε που φτιάξαμε το σημείο που θα μπει το κουμπί μας. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα εδώ στην τρυπίτσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Ανά τρεις σειρές θα κάνετε την άλλη κουμπότρυπα. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα πατήσω εδώ πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε πώς είναι? Για να σας το δείξω λίγο, όταν θα μπει έτσι ακριβώς. Ακριβώς εδώ. Το ένα πάνω στο άλλο. Τώρα συνεχίζουμε και πάω να κάνω ακριβώς εδώ αυτή τη μεριά, κάνοντας μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή, θα πω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Είδατε που σας είπα, από τη μία μεριά έχω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι και τώρα μου βγαίνουν δύο ποδαράκια από τη μία μεριά και δύο από την άλλη. Αυτό γίνεται να αλλάξει την κάθε σας σειρά. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Στη συνέχεια, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα. Άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο. Θα κάνω πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω από τη μία μεριά απέναντι. Θα πάρω κλωστή το ίδιο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Πάω να το κάνω και εδώ, στα άλλα δύο ποδαράκια. Βλέπετε που εδώ έχω δύο. Και μετά πάει τέσσερα. Παίρνω κλωστή επάνω. Απλά να ξέρετε ότι παίρνουμε κλωστή και πατάμε επάνω στο ποδαράκι και μετά ξανακάνουμε την πλέξη παφ, ώστε να κάνουμε γεμιστό ποδαράκι. Δύο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Τώρα θα πάρω κλωστή και... θα μπω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, το άλλο ποδαράκι είναι πάνω στο ποδαράκι. Συνεχίζουμε τώρα, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω από τη μία μεριά απέναντι. Θα βάλω το βελονάκι μου ξανά μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κάνω την πλέξη παφ. Και μετά θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες. Συνεχίζω με το ίδιο. Κορίτσα, το βίντεο θα το κάνουμε, το μάθημα θα το κάνουμε σε δύο βίντεο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλωστή, το ίδιο. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα.
Θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μυθιλιές, τις άλλες δύο. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μυθιλιές. Ναι, ναι, Γιούλη μου. Θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλα. Και μετά ξανά το ίδιο. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Τώρα θα πάρω κλειστή, θα περάσω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βρενάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μυθιλιές και τις άλλες δύο. Στη συνέχεια θα πάρω κλειστή εδώ δίπλα πάλι. Το ίδιο. Θα πάρω κλειστή, θα πω από τη μία μεριά απέναντι, το ίδιο. Θα πάρω κλειστή όλες μαζί. Συνεχίζουμε. Όταν θα φτάσετε κάτω από την αμασκάλη του παιδιού, από εκεί και κάτω δεν θα χρειάζεται να ξανακάνετε πάλι την πλέξη τη συγκεκριμένη. Θα πάρω κλειστή, το ίδιο. Παφ. Εκεί θα χρειαστούμε την πλέξη με τα ποδαράκια και ο λόγος είναι ότι τη χρειαστούμε γιατί πρέπει να πλέξουμε αρκετό για να κάνουμε το απλικέ μας επάνω. Θα πάρω κλειστή το ίδιο. Συνεχίζουμε. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάω και θα πατήσω επάνω. Θα πάρω κλειστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα. Και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή το ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλειστή επάνω στο ποδαράκι. Όπως σας είπα κάτω στο βίντεο θα σας δώσω ηλικίες και μεγέθη. Αλυσίδες και ό,τι χρειάζεστε για να φτιάξετε την μπλούζα. Όποια τη φτιάξει θα χαρώ να μου τη στείλει στο Facebook ή να τη βάλει μέσα στις ομάδες μου όπου δείτε Ειρήνη Λαδά, μπείτε, θα πάρω κλειστή, σε ομάδες ώστε να βλέπετε και τι ανεβάζουν τα κορίτσα και βίντεο να παίρνετε ιδέες καθώς και τι φτιάχνει ή στο προφίλ μου Ειρήνη Λαδά, όσες θέλετε, θα κλείσω όλες μαζί. Γιατί και εκεί ανεβάζω σχέδια που μου στέλνουν και διάφορα δικά μου όταν προλαβαίνω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μαζί. Θα πάρω κλειστή εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα. Εδώ επάνω κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή μέσα πάλι στην τρυπίτσα, ένα ποδαράκι. Η τρυπίτσα είναι ακριβώς εκεί που έχω το βέ μου στην ουσία. Θα πάρω κλειστή πάνω εδώ, στο ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή, θα πέρασω εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή εδώ δίπλα, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω. Θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω. Και στη συνέχεια, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες. Ναι, τώρα ναι, το είδα, Χρυσούλα μου. Αν έχεις κάποια απορία, μου στέλνεις μήνυμα και στυλίνω. Τώρα θα πάρω κλειστή, θα περάσω από τη μία μεριά απέναντι. Τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Παίρνω κλειστή, το ίδιο. Πάω να κάνω την πλέξη που κάναμε με το ανάγλυφο ποδαράκι λάστιχο. Βλέπετε, τελείωσα. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι έχω φτάσει στο ύψος το οποίο είναι κάτω από την αμασκάλη του παιδιού. Θα περάσω εδώ απέναντι, εδώ ακριβώς, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου εδώ ψηλά και θα πάρω την κλωστή μου και την περάσω μέσα από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια θα πάω να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες,
θα πάρω κλωστή, θα πέρασω εδώ δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα πάλι, ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω και στο διπλάνο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, πάλι ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε, παίρνουμε κλωστή εδώ που έχω το ποδαράκι, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίδα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα, μία λυσίδα, παίρνω κλωστή και πάω ακριβώς εδώ πέρα. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και πατάω επάνω, αφήνω τη μία λυσίδα, ένα ποδαράκι και πάω ακριβώς εδώ και πατάω. Τραβάω και παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στη τρυπίδα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή. Συγγνώμη κορίτσα, ένα λεπτό. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα συνεχίσω να κάνω από ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα κάνω ένα ποδαράκι. Και θα συνεχίσουμε. Συγγνώμη κορίτσα. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο επόμενο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα. Ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ένα ποδαράκι. Συνεχίζουμε να κάνουμε πάνω στα ποδαράκια της από κάτω μας σειρά από ένα ποδαράκι. Παρακολουθεί, συνεχίζω να κάνω ποδαράκια εγώ, να γεμίσω τα ποδαράκια. Θα παρακολουθεί, εδώ που έχω τα δύο ποδαράκια, θα πατάω επάνω και θα κάνω ποδαράκι, ένα στο καθένα. Συνεχίζουμε το ίδιο. Θα παρακολουθεί και τώρα. Θα πατήσω εδώ επάνω στο ένα ποδαράκι, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα πάλι ποδαράκι. Μία λυσίδα και θα πατήσω εδώ πέρα και θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Και τώρα. Θα περάσω ακριβώς εδώ, θα πάρω κλειστή και θα περάσω ακριβώς εδώ. Λεπτό. Όχι, δεν θα κάνουμε αλυσίδα εδώ. Θα κάνω τα δύο μου ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο. Τώρα θα κάνω την αλυσίδα, θα κάνω αλυσίδα, θα πάρω κλειστή και θα πάω εδώ που έχω το ποδαράκι. Θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε. Και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Είδατε πώς ενώσαμε τη μία μεριά με την άλλη, σχεδόν όπως ενώνουμε και με το φόρεμα που κάνουμε. Και τώρα θα πάω ακριβώς απέναντι, 1, 2, 3, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό
Και στη συνέχεια πάμε να ξανακάνουμε ποδαράκι, κάνοντας 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλειστή, θα περάσω εδώ, δίπλα και θα κάνω ένα ποδαράκι στο καθένα. Αυτό θα το κάνετε αρκετές φορές μέχρι να φτάσετε κοντά στο σημείο που θα κάνουμε λάστιχο. Θα υπολογίσετε κάτω από τον αφαλό του παιδιού περίπου, να το φέρετε, ώστε να χρειαστεί να κάνουμε άλλη μία πλέξη με την πλέξη φουσκωτό ποδαράκι και μετά θα κάνουμε την πλέξη λάστιχο. Μέσα στην τρυπίτσα εδώ θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή εδώ δίπλα, ένα ποδαράκι. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω πάρα πολύ λόγω του βίντεο που κάνουμε στο ζωντανό. Θέλετε να σας δείξω πώς θα κάνουμε την επόμενη πλέξη ή να το συνεχίσω λίγο και να το σας δείξω τα υπόλοιπα βήματα της μπλούζας αύριο. Ναι, είναι για αγοράκι το σχέδιο. Εδώ πέρα, Γιούλη μου, μπορεί να βάλεις ένα απλικέ. Θα αρχίσω να βάζω απλικέ στο κανάλι, γιατί δεν έχω πολλά. Και θα τα μέσα στις playlist για να ψάχνετε να βρίσκετε ό,τι θέλετε να φτιάξετε. Απλά λίγο σήμερα, από ό,τι καταλάβατε, τυχαίνουν μέρες συγκεκριμένες που υπάρχουν θέματα. Παίρνω κλωστή μέσα στην τρυπή, θα τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω από ένα ποδαράκι. Και μετά η κάθε μία κάθεται και λέει ότι έχω και ψεύτικα προφίλ. Εδώ γίνεται ο χαμός και έχω κι άλλα. Λες και με ενδιαφέρει εμένα να φτιάξω ψεύτικα προφίλ. Αυτό θα κάνουμε, Χρυσούλα μου, θα το σταματήσω τώρα εγώ σε λίγο. Θα το φτάσω εγώ σε ένα ύψος που το οποίο θέλω, ώστε αύριο να σας δείξω πώς θα κάνουμε τις δύο πλέξεις από κάτω, λίγο το μανίκι, θα έχω φτιάξει ήδη εγώ το ένα μανίκι και θα σας δείξω πώς θα κάνουμε και το γιακά και τα συμπληρώματα που είναι. Εδώ πέρα θα υπολογίσετε περίπου στο ένα δάχτυλο. Αν θα βάλετε ένα ή δύο κουμπάκια, εξαρτάται από εσάς. Θα το δείτε στο μάτι. Ένα, δύο, τρία εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βό. Και τώρα συνεχίζουμε πάλι με τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο καθένα. Εσείς σας είπα, θα το φτάσετε λίγο πιο κάτω από τον αφαλό, ένα δάχτυλο περίπου. Επειδή είναι αγοράκι, δεν χρειάζεται να το γεμίσουμε από ό,τι βλέπετε. Οι αρχικές μας 4 σειρές, οι οποίες 4 σειρές θα κάνετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να το κάνετε πάρα πολύ. Ή και παραπάνω, μα θέλετε, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι
την πλέξη φουσκωτό ποδαράκι θα τη φτάσετε μέχρι κάτω από την αμασκάλη. Εγώ θα σας δώσω ακριβώς μέσα. Τους πόντους να ξέρετε μόνο ότι στην πλέξη λάστιχο θέλω μόνο τις 4 πρώτες σειρές να μου κάνετε. Στο υπόλοιπο δεν είναι πλέξη λάστιχο, μην ξεγελαστείτε καθόλου. Ό,τι απορίες έχετε θα με βρείτε μέσα στο προφίλ μου, στείλτε μου να σας βοηθήσω σε ό,τι που κόλλησετε πάνω στο σχέδιο. Πάω να τελειώσουμε τη σειρά και να σας αφήσω, ώστε να τα πούμε αύριο να το ολοκληρώσουμε. Και σας ετοιμάζω και ένα παλτό, ζακέτα παλτό είναι συγκεκριμένα, για κοριτσάκι, πάλι μέσα στο κανάλι. Όποια θέλει. Και θέλω να τελειώσω και τους αριθμούς. Πρέπει κάποια στιγμή να κάτσω κάτω να βγάλω και τους αριθμούς. Γιατί σήμερα σας έφτιαξα την κορδέλα που σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε, την πλέξη ανάγλυφο ποδαράκι. Λάστιχο. Σας την έκανα και σε κορδέλα όποια θέλει. Απλά στην κορδέλα θα υπολογίσετε. Αν θέλετε για μικρό κοριτσάκι τη περίμετρο του κεφαλιού. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας αφήσω, ώστε να συνεχίσουμε αύριο την υπόλοιπη μπλούζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσες μείνατε μέσα. Και θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα σας αφήσω. Γεια σας. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια, Γιούλη μου.